Γιώργο, ξεκινάμε με σένα. Γεια σου, γεια σου. Γεια σου, τι κάνει. Λοιπόν, θέλω κάποιες αλλαγές. Εννοείται ότι αυτό όταν το βγάζεις γίνεται αμέσως καλύτερη εικόνα. Αυτή η ζώνη που είναι μαύρη, αν και έχει ένα πολύ σωστό κόψιμο σε σχέση με, τις κάτω γωνίες που θυμίζουν σέρκους, θα την ήθελα λες κάτι σε ίσως δερμάτινο, κάτι λίγο διαφορετικό, κάτι πιο που να θυμίζει και μόδα. Να κάνει λίγο πιο fashion. Επίσης, θα ήθελα ένα κόκκινο παπούτσι, πάρα πολύ ψηλό, να έχει μια φιάπα, να είναι έντονο, ψηλό και ογκώδες, στο κάτω μέρος του σώματός. Κατά τα άλλα, είναι μια πολύ ωραία προσπάθεια, όντως τα γάντια είναι ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Έλενα. Κοίταξε να δεις. Αυτό το χρώμα αρχικά είναι πάρα πολύ ωραίο, που έχει φόη η γούνα. Θα ήθελα να είναι πολύ μακρύ. Η μούρη αυτή υπέροχη να είναι πίσω στην πλάτη, ωραία. Όχι ωραία. Μπροστά. Ναι, ξέρεις, να γυρνάς δηλαδή και να κάνεις τα παιχνίδια σου. Δεν πάει καθόλου αυτή η γούνα με το υπόλοιπο outfit, γιατί το μειώνει τραγικά δηλαδή, τραγικά. Και όλο το υπόλοιπο μου αρέσει πολύ. Και μου αρέσει πολύ γιατί εμένα αυτό σήμερα μου δίνει την κομική σου πλευρά και το ευχαριστιέμαι. Οπότε μπράβο Ιωάννα. Είσαι πάρα πολύ ωραία σήμερα. Στέλιο. Λοιπόν, Ιωάννα, ωραία εικόνα πολύ. Οι μανσέτες είναι του φορέματος. Ναι. Α, είναι του φορέματος. Είναι πάρα πολύ ωραίο φορέμα. Περίεργο. Νομίζω ότι σε βάλες εσύ, αλλά και του φορέματος, είτε εσύ να τις έβαλες του φορέματος, είναι πάρα πολύ ωραίες. Και τα γάντια ωραία. Νομίζω ότι η ζώνη, ενώ η αναφορά σου είναι, ξέρεις, πολύ ξεκάθαρη, θα προτιμούσα να είναι μια τύπου αντρική ζώνη για να γίνει λίγο πιο σύγχρονο, να μην έχει παντού αναφορές. Να μείνει το φόρεμα και ίσως δεν θέλω και το κρινολίνο. Το γουνάκι έχει μια πλάκα με το αρκουδάκι. Ωραία εικόνα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ ωραία. Καλή επιτυχία, Ιωάννα. Μπορείς να επιστρέψεις. Ευχαριστώ πολύ.